Hello! Hello! Τι λέει, guys, πώς είστε, τι μου κάνετε. Σήμερα λοιπόν ήρθε η μέρα που και εγώ ανυπομονώ να την κάνω. Και σαν λοιπόν να την βλέπετε. Όχι ένα, όχι δύο. Horror games, παιδιά. Επίσης, guys, προτείνω να κάνετε follow σελίδα του Level Up Lab. Best place για PC, gaming, hardware, για κονσόλες, everything. Επίσης, κάνει και 3D prints που αξίζει full να τσεκάρετε. Άμα θέλετε κάτι γραφικών, ό,τι game καινούριο βγαίνει, να φτιάξω το PC σας, worthary. Τρελά! Τσεκάρετε τον, τον ξέρω πάρα πολλά χρόνια το παιδί. Είναι master σε αυτό που κάνει. Το πρώτο game λοιπόν που θα παίξουμε σήμερα λέγεται Night Shift. Με έψησε πολύ να παίξω αυτό, μόνο και μόνο από το name του, you know, γιατί δουλεύω Night Shift. Γουστάρα, μπω στο vibe δηλαδή, το έχω ήδη το vibe, το έχω έτοιμο. I'm ready! Let's go! Through. Leave the building. Σχόλασα κιόλας, ακόμα δεν μπήκα. Όπα. Κάτι περίεργο ακούστηκε. Δεν μπορούμε να τρέξουμε, αυτό είναι ένα μείον. Yes. This side up. Μας κόψα. I don't like this place. Με τρομάζουν πάρα πολύ σε αυτό το place, να ξέρετε, guys. Είναι ότι χειρότερο. Οπ! Ένα πόδι! Στέκεται μόνο του. Τι έγινε? Έγινε κάτι. Ήταν εδώ αυτή. Άμα σου δώσω το πόδι στο αφήσει ήσυχο. Φανταστική κουκλίτσα να τη. Δεν μπορεί να πιάσει μωρί σου πουτσί. Τσικού. Τσικού. Προχώρησε ρε. Όχι, αστράφτουν τα. Στραφτούν τα ωραία εργαλάια. Τοπ! Μια καρδιά στα χέρια, ένα κεφαλί στα χέρια σου το φέρανε. Κάντε ό,τι θες. Είναι για σένα, λέ! Για μένα δεν είναι! Ου, nice ass, eh? You get there. Nice. Click to close the door. Close the door. Yes, yes, close the door. Πόδια. Please clean up after yourself. Να κάνετε μπάνιο, παιδιά. Μην μπεχράτε. Οπ, είναι πρώτη φορά που πήγα δεξιά. Θα μου βγει σε κακό, ρε φίλε. I knew it. Exit είναι... Είναι locked. Leave the building. Ναι, το κατάλαβα τι πρέπει να κάνω, leave the building, αλλά το θέμα είναι ότι... Μάλιστα. Πρέπει να βρω το... Το τέτοιο για να κάνω live. Το κλειδί. Hop. Hello there. Hello there. General Kenobi. Whoop. Πού να είναι το κλειδάκι, πού να είναι το κλειδί. Πολλά κουτιά, τι... Κούκλες, δηλαδή είμαστε εταιρεία παρασκευής κουκλών. Παρασκευάζουν και εμένα. Τι μου δείχνεις από εδώ? Από εδώ παρακαλώ, περάστε. Θα πεθάνετε σίγουρα. Ου. Πήραμε το κλειδί και έγινε σεισμός. Πάμε να ανοίξουμε την πύλη της κουλάσεως. Από πού βγήκαν αυτά? Rise from the dead. Κόκλε. Οπ, αυτή με κοίταξε. Με κοιτάς? Θα με ματιάξεις. Και είμαι και. Και είμαι και. Σε δίαιτα. Νο, δεν είμαι. Πλάκανο. Τρώσε το ζώο. Μπούμπου. Μπούμπου, με κοιτάτε. Μη με κοιτάτε. Γεια σου, κοριτσάκι! Γεια σου, μιλενάδα! Τρεχάρε και εσύ, δεν μπορεί να ανέβεις σκάλες! Κλείς την πόρτα, κλείς την πόρτα! Μαμαμα! Μαμαμία! Μαμαμία, φίγαρο! Φίγαρο! I'm just a poor boy, nobody loves me!
Έπαθε. Μπιχάτ μπάγκινγκ. I'm just a poor boy, nobody loves me. Δεν πέθανα. Έζησα. Αυτό ήτανε. Yes! That's it! End of tape! Τίποτα τρελό, τίποτα κακό, πάρα πολύ μίνι, ακριβώς δεν χρειαζόμασταν για να ενσταθούμε, για να πάμε στα δοκιμάκια! So, δεν μπορούμε να παιχνίδι λέγεται The Man in the Attic. Θα ήθελα πάρα πολύ να έχω μια σοφίτα σπίτι μου, δηλαδή να μένω εκεί πέρα, έστω να κοιμηθώ μια φορά και να βρέχει σοφίτα. Μπορεί βέβαια να έχω σαν... Αλλά ναι, okay, θα ήθελα να το ζήσω. When I was a kid, I often had the same nightmare. It was about this man, just standing in my room, looking at me. I was convinced that he came from the attic. I shared the bedroom with my brother at that time. And when I had this dream, I often spoke out loudly during my sleep. According to my brother, I said things like, "Somebody's here! There is a man here! He's here!" I freaked my brother out in the middle of the night a couple of times. I'm an adult now. And that horrible nightmare is just a distant memory now. Λοιπόν, έχουμε έναν man ο οποίος βλέπει ένα όνειρο ότι κάποιος του έκανε invade από τη σοφίτα. Ότι είχε έρθει από τη σοφίτα και ότι καθόταν και τον έκανε stare την ώρα που ήταν στο κρεβάτι της. Ding, ding, ding. Fine phone. Κατευθείαν, τηλέφωνο. I guess αυτό θα είναι το μέρος που θα κατέβει, θα δούμε τον τύπο, ε. Μάλιστα. You need to use the bathroom now. Bedroom? What? Bathroom? You don't need to use the bathroom now. Δεν θέλουμε να κάνουμε μπάνιο, ρε φίλε. Είμαστε βρωμίλοι, ρε μαν. Ομπό, τώρα μαλακίες. Να το. Τι έχουμε. Alcatel. Bacatel. Check this phone. Hey brother, I just wanted you to let you know that we arrived at home safely. Thank you for the invitation. We had a great time. And it was nice to catch up. I also feel like I have to apologize for Lily's behavior. But you know how kids are and their imagination. So he was probably very tired as well. See you later, take care. Λέω την αργά, αλλά πρέπει να καθαρίσεις πρώτα. Today my brother came to visit and he brought his family along. His wife and their 7-year-old daughter. Her name is Lily and technically she's my niece. It's been a while since I last seen them. So we spent about half an hour catching up with each other. Καλά ρε μπρο, είχε να τους δει τώρα... Ξέρω εγώ 100 χρόνια και απλά μισή ωριτσά. Οκ. Okay. Μόνο εμείς στην Ελλάδα είμαστε που σε φάση θα αράξουμε 15 χρόνια και τον άλλο τον είδαμε χθες. After a while I noticed that Lily was really uninterested. I don't blame her. After all, adults talking about their everyday stuff is probably the most boring thing for a child. I am a pretty good uncle, so I offered her to watch TV in the upstairs room. Showed her all the cartoon channels and left her there to watch some TV. Away from the boring adults, she was grateful. Πόσες φορές έχει τύχει να είστε σε φάση σε μια ταβέρνα, παιδάκια με τους γονείς σας, να έχετε κοντεύει να αυτοκτονήσετε αφού έχετε φάει από τη βαρεμάρα και... Okay, έχουμε και boiler room. Και αυτοί οι γονείς λένε να πάνε καλά και σας φασίσουν. Αλλά τι ζητάνε όλα τα παπαρετά. Οκ, ωραία. Η ανιψούλα μας λοιπόν είδε το ίδιο dream. Το ίδιο dream. Είδε το ίδιο πράγμα με αυτό που βλέπαμε εμείς όταν ήμασταν. Παιδιά. Βρέχει, είναι τα πιάτα που και καλά κάνουν έτσι. I don't know. I don't even know. Time to get some sleep. Don't think ότι θέλω να πάω στο bed αυτή τη στιγμή. Δεν ιστάζω. Τώρα... Οι πόρτες έχουν κακή ηχομόνωση φίλε. Η τύχη είναι perfect αλλά όταν πας στην πόρτα κοντά... I'm not ready for this. According to Lily's story, it was where a man was standing looking straight at her from this doorway before running to the attic just like in my dreams. Το κατάλαβα, man. Το έχω καταλάβει ήδη, bro. Γι' αυτό κοιτάω. Απ' το attic ήρθανε, από κάτω τ' άκουσα εγώ. Εγώ τ' άκουσα από κάτω. Από κανένα attic δεν τ' άκουσα εγώ. Κανένα άτικ. Κανένα. Ποτέ άτικ. Ποτέ. Δεν θυμάται να έχει αφήσει την πόρτα ανοιχτή. Search the attic. Μάλιστα κύριε. Θα την κάνουμε search in attic.
Κανένα άτι, κανένα σεντόνι που φαίνεται εκεί πέρα θα μας κάνει ένα πρρρρ. Τι είναι αυτά, μπρο? Δουλάπα. Πάμε στην Αρνία, πάμε στην Αρνία για καφέ. Τι είναι αυτός ο πυλακάς? Κάτι που τρομάχτηκα άλλη φορά, guys. Stupid! Τώρα θα γίνει το μπαμ! Τώρα θα γίνει το μπαμ! Go back to bed, λέει! Πόπο, φίλε! Πόπο, φίλε! Γιατί μου τα κάνει αυτά! Μη με τα κάνεις αυτά! Τώρα θα γίνει, τώρα θα γίνει! Νάντια! Νάντια! Sometimes the noise of the night keeps you awake. Then it asks you searching. Έλα! Come on! No! It's not! Blue Nisa real! Δεν το προχωράω, παιδιά. Προχωράει μόνο του. Come on! Come to me! Come to me για να τη βρεις! Θα μας κάνει boom. Fear is a subject, but it's not uncommon to be afraid of the man in the attic or a man in the basement, perhaps the man under your bed. Ναι, δεν έχω ούτε basement, αλλά έχω κρεβάτι. Thank you for playing my specific fear of the man in the attic. Okay. Ήταν συγκεκριμένος φόβος του director αυτός. Θα ήθελα να είχαμε φάει ένα jumpscare, αλήθεια είναι. Θα το γούσταρα. Θα γουστάρω κάτι τέτοια. Το τελευταίο game λέγεται Leftover. Στα αποφάγια. Mouse to look around, click to interact with objects, escape to open the menu. Boy, need your help, please. Talk to mom. Hello, mom. Yes, mama. I cook too much today. Can you be a dear, please, and give the leftovers away to our neighbors? When your crosses turn to a question mark, respond nobody or shaking your head. So, yes. Yes, no. You have to... Signal me. Αλλάξα τη φωνή της. You'll have to be a big boy one day and learn to take care of your mom, alright? Don't be like your dad. I've put 10 boxes of leftover in the back beside you. Pick it up from me. Yes, mom. Yes, mom. What do I have to do? Pick it up. Yes. I'm sorry to trouble you, dear. Your mom is busy with dinner. I know you've told you never talk to strangers. But you're not gonna let me down, right? Yes, mom. Let's go to the neighbors. Leave the house. By the way, don't come back until... Signal me. By the way, don't come back until you've done, okay? Σε αυτούς πάμε κάτω. Έναν θα τους τα δίνουμε λογικά. Hello, you must be a little boy from the next door. What brings you here? What's this? My favorite. Please give my thanks to your parents for me. By the way, have you been a good boy? Yes, the greatest. That's good to hear.
Please continue to take care of your parents then. Well, good night, huh? Goodbye now. Η γιαγιούλα ήταν κομπλέ. Να πέσω εγώ τους γονείς μου. Πάντα αριστερά πρώτα. Τουκ τουκ. Σε όλη τη γειτονιά θα δώσουμε φαγητό. What do you want? Take this bitch. That smells delicious. Do I need to pay? Μάτια να αυτά, ρε φίλε. No. What an idiot. Καθόλου ευγενική. Δυνατά. Πες συγγνώμη. Αν είναι δυνατόν, σπας φάει τσάμπα και σου λέει... Πώς θα κάνω 10 διαφορετικές φωνές, ρε φίλε. Αν είναι δυνατόν. Άντρα δεν έχει πολυκατοικία. Your mom left over. Nobody wants that. Wait. Are you the son of that beautiful chick from the left? Πες να τη φύγουμε, ρε. No. What? Ρε! Ρωάλου μπαλάρα, φύγε από εδώ! How could I ever forget this smell? I'll be sure to savor this while it's still warm then. I can't go anymore, ma. Why are you so home so early? Didn't I tell you not to come back until you've done? But sorry, dear, mommy really busy right now. I'm sure the neighbors aren't that much of a trouble right now. You can do it, so please go back out then and make mommy proud. You. Μα κλείδωσε απ' έξω. Κλείδωσε η μάνα μου απ' έξω. Εδώ είναι άλλοι τρελοί δύο. Φύγε μακριά. Ο ένας απέναντι από τον άλλον. Ωραία. Seven. And like somebody is talking in the shower, should you come back later? Κάνει μπάνιο, ξέρετε τι σημαίνει αυτό, έτσι. Όπα! Τώρα θα φύγουμε! Κάρτμαν. Δεν πιστεύω να είναι από πίσω. What do you want, kid? I'm busy. Φαΐ. Seriously. I get this somewhere trying to work. You know what? Just leave it outside the door. Thanks. You. Ανοιχτή πόρτα. Λες να με ψηρίσει μετά να πάω στον άλλον ξανά. Φίλε, πολύ κακή γειτονιά. Πολύ κακή γειτονιά. Και πολύ weird. Όλοι είναι ψυχάκια. Oh. Well, aren't you an adorable one? What brings you here? Πάτον. My, so thankful of you. You just be trying after walking up and down the stairs. How about to come in the rest for a while? Κοίτα. Είχε boobs. Αλλά φαίνεται λίγο creepy. Oh, maybe next time. Μπορείς να χτυπήσω. Μπορείς να κάνω λάθος. Ξέρω. Looks like no one's home. Θα να χτυπάμε άλλη μία. Μπορεί να καμπιούνται κι άλλα, τρέχω. I don't wanna talk to her. She's just going to bully me like in school. Okay. Έχουμε και bully στην πολυκατοικία μας. Που μας κάνει εμάς bullying προσωπικά. Πού θα κατέβουμε, ρε φίλε.
Στον πιο όροφο θα φτάσουμε. Κάτσε να βαρέσουμε, αλλά να έχουμε το οπτικό πεδίο από εκεί. Ούτε καν ανοιχτή πόρτα, δηλαδή ούτε καν. Πες να μας άκουσα από πάνω που μιλάγαμε και να είναι σε φάση «Έλα μέσα παιδάκι, έλα μέσα παιδάκι». Κανείς δεν είναι σπίτι. Αύγουστο. Αύγουστο στο πόλι. Πάτα σκύλος. Οκ, επιτέλους βρήκαμε έναν άνθρωπο. Yeah, what do you want? Ναι, τι θέλεις? Πάει σου φέρα, bro. Oh man, you caught me in the best timing possible. I almost decided just to eat a little day. Never mind, thank you. We used to have a bag of food down there. But some cool kid keep trying to steal it. I guess she succeeded. Goodbye. It's just cool to be. Το school girl λένε η τύπισσα που μας κάνει bullying. Ή η αδερφή μας. Δεν ξέρω. Maybe she's crazy. Οπα. Κάτι περίεργο θα συμβεί εδώ. What do you want here, boy? Αφού δεν μπορεί να δει. It's fine, little one. I'm not hungry at all. How about a chat instead? No, my friend. Oh, please! I insist! Thank you. It's been a long time since I had the chat. You see, today my wife just recently passed away. It is get pretty lonely after a while. Especially this place. It just get eventually. For example, I felt like it was only yesterday that I met my wife. At the same time, it feel like it was only yesterday that I found her lifeless body. With a knife stuck in her throat. I'm going to cut the chase, boy. Tell me, do you think that is wrong for an innocent person to get murdered? Τι απαντάμε τώρα εδώ, ρε φίλε? Τι απαντάμε τώρα εδώ? Yes! Do you think anger is normal when somebody hurts our loved ones? Do you think murderers should be punished? Then, if you found out your loved ones, for example, your mom is a murderer, do you think she should get punished? Ναι, so honest, so innocent. Μα έτσι είναι, δεν είναι honest και innocent, bro. Άμα κάποιος έχει κάνει λάθος, δεν πάει αν οποιοσδήποτε, αξίζει punishment. It seems that all is in not lost. Come in, rest for a bit. I insist. Όχι, τι! Τι! Όχι! 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 No! What? Μας σκότωσε! Πόπο, πούσπα... Πόπο, πούσπα... Τι πάντα που μου, όχι σε όλα. How about... Okay, τέλεια. Άρχισε να χαμόγελο αυτό. Τη σκότωσε τη γυναίκα του. Do you think that the wrong innocent person to get murdered? Yes, it's wrong. Γιατί κι εγώ innocent είμαι, δεν θέλω να πεθάνω. Yes. No. I see. So, the son of the devil is finally upon my doorstep. Με σκότωσε. Τι πρέπει να ανταπαντήσω! Ρε φίλε, τόσο λάθος κουβέντες κάνω, δηλαδή θα έπρεπε να είχα πεθάνει 50 φορές ζωή μου. Εδώ πρέπει να πω το όχι. Α! Δηλαδή, αν είμαι υποκριτής, ζω!
Άρα ο Μαν ήθελε να ψαρέψει απλά αν υπήρχε περίπτωση να τον καταδώσουμε. Αυτό ήταν. Αυτό ήταν όλο. Υπάρχει εδώ σκύλος. Σκύλο, σκύλο. Ουφ, τώρα θα είναι τα χειρότερα. Έχουμε 4 φαγητά ακόμα. Α, κονιτσιουά! Oh, hey! This room tradition whenever a neighbor moves in. No! Oh, yes! Sorry, I've never expected this before. Haha! What is this called? I don't wanna sound ungrateful, but looks so slimy. Nani? Βρέατε και γάμι σου. Όλη η πολυκατοικία των τρελών. Άρα και η μάνα μας μάλλον τζι θα είναι. Ο κανείς σπίτι. Όχι. Φύγαμε. Πάμε σπίτι να πούμε ότι έμειναν 3 φαγιά. Καλά, εκεί πεθαίνουμε 100%. 100% αν μπούμε εδώ πέρα είναι instant death. Το δοκιμάζουμε. Ας το δοκιμάσουμε. Γεια σας! Η μουμία, ο μάμρα, ο παντοτινός. Τι είναι? Well, well, if it isn't little crybaby, what are you doing here without your mom and daddy? You had food, smell, give it to me. Fuck you, eat it. I see that you're finally getting some common sense. Just one more to go. Remember that dead friend lives at 7. Where do you think they're still their food? Damn, right I am. I've had it away. You gotta teach that man a lesson. His dog leaked out other day. How disgusting. His dog will probably serve to death anytime now. Yeah, που ήταν του. Πάμε να πάρουμε το φαγητό και να το ανεβάσουμε στον έκτο, νομίζω ήταν. Εννοείται πάμε να τον βοηθήσουμε. Εννοείται θα πάρουμε το φαγητό του σκύλου και θα το πάμε. Αγαπάμε ντόγκια, αγαπάμε σκυλάκια. We love them. Αν μου πεις καμιά φορά δεν είσαι λίγο καλό, παραπάνω καλός. Σε εσύ συμβαίνει, ε. Πω, τι μπίτσε να είναι η άλλη, ρε φίλε. Γιατί να θέλεις να κάνεις κακό σε έναν ντόγκι επειδή σε έγλυψε? What the fuck? Ποιο είναι το πρόβλημά σου, bro? Stop it. Πού ήταν ο άλλος με σκυλοτροφή, ρε φίλε? Μένουμε στο 9ο, ήταν κάπου κοντά όταν ξεκινήσαμε. Ωπα. Συγγνώμη, γυρία μου. You're a kid from the 9. What are you doing alone at night? Pato! Oh, you're a cutie. You must be so tired. Oh, whoa. Your mom really made this? Hi, Hillary. It's me, Laura. Yeah, you sweet kid. Just hand it to me. Kenneth is a very lucky man you have for him every day, huh? What do you mean was? Let me guess, finally told about us. Do you mean that's not what you meant? Psycho bitch, you better not. Oh my G! Τι θα γίνει αυτή! Ουρυπηρή! 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 Αμπαλή ώρα! Αμπαλή ώρα! Αμπαλή ώρα! Good job, dear. I'm very proud of you. Now go to your room and go to your bed.
Mommy got some leftover business to take care of. Δεν έκανε τη φωνή της. Το τελευταίο game ήταν ακραία ανατριχιαστικό. Ήταν interaction game, δηλαδή πιο πολύ είχαμε conversations. Ήθελα να δω και άλλα πράγματα. Ήθελα να δω το αν η Boob Woman ήταν σε φάση. Τι θα μας έκανε. Λογικά θα μας σκότωνε. Ήθελα να σωστώ τον Doggo. Όταν ουσιαστικά είπαμε ότι. Oh, είναι friend of our dad, ξέρω εγώ στον 7ο. Φαντάστηκα ένα τυπά. Και όταν βλέπω τη Λάουρα, λέω Dad, τι έκανες. Και από ό,τι κατάλαβα, ο father κεράτωνε τη mother με τη Λάουρα. Άρα, η Λάουρα για κάποιο λόγο μετά πήγε σαν τέρας και η mother για κάποιο λόγο έβγαλε το knife και πήγε να defy. I don't know. Πολυκατοικία ήταν τρελή. Όλη η πολυκατοικία ήταν mad. Σίγουρα υπάρχουν τις πολυκατοικίες έξω. Είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν πολυκατοικίες που όλοι για κάποιο λόγο είναι τρελοί. Ο κόσμος το έχει χάσει. Full! Anyway! Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, δείτε ένα like. Αν θέλετε να δείτε και λάθος, δείτε και το subscribe. Αν θέλετε να χάσετε κανένα βίντεο, πατήστε και το καμπανάκι. Μέχρι τα επόμενα βίντεο, να είστε πάντα καλά και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.